Άμεσες μικρές παρεμβάσεις επιλέγει να υλοποιήσει το Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών στον ΒΟΑΚ για να πετύχει το εφικτό επίπεδο ασφάλειας στα επόμενα 5 χρόνια, οπότε και θα έχει δρομολογηθεί κατά τον σχεδιασμό του η ανακατασκευή του τελευταίου μεγάλου αυτοκινητόδρομου της χώρας. Μέχρι στιγμής οι οδηγοί έρχονται αντιμέτωποι με το προσωρινό διαχωριστικό από εύκαπτα κολονάκια που τους αναγκάζει να μειώσουν ταχύτητα σε επικίνδυνα τμήματα. Σε μεγάλο τμήμα του βόρειου οδικού άξονα Κρήτης, στο τμήμα των Χανίων, έχουν τοποθετηθεί εύκαμπτα διαχωριστικά κολονάκια, ενώ στο ύψος της Επισκοπής έχει δημιουργηθεί κυκλικός κόμβος για τη διευκόλυνση των παρεμβάσεων. Για 2,5 χιλιόμετρα από την Επισκοπή προς τα Χανιά, το όριο ταχύτητας είναι στα 30 χιλιόμετρα. Το ίδιο ισχύει για 1,5 χιλιόμετρο από τη Γεωργιούπολη προς Χανιά, αλλά και σε τμήμα του ΒΟΑΚ ανάμεσα στον Γαλατά και τον κόμβο Ταυρονίτη. Ο Υπουργός Μεταφορών και Υποδομών Χρήστος Ταϊκούρας, παρουσιάζοντας το πλάνο των άμεσων παρεμβάσεων στον ΒΟΑΚ, αναγνώρισε την πολύ υψηλή επικινδυνότητά του. Υπάρχουν σοβαροί, πολύ σοβαροί τεχνικοί λόγοι, όπως η υφιστάμενη γεωμετρία του, ανεπαρκές σε πολλά σημεία εύρος και μήκος οδού για προσπεράσεις, μεγάλος κατά μήκος κλίσης, κλειστές στροφές. Το Υπουργείο επιχειρεί να αντιμετωπίσει και το ζήτημα της προσβασιμότητας και της διάσχισης του ΒΟΑΚ από πεζούς στις τουριστικές περιοχές του Καβρού και της Γεωργιούπολης. Στην περιοχή της Γεωργιούπολης 2 πεζογέφυρες είναι υποκατασκευή, ενώ σε άλλα σημεία κατασκευάζονται υπόγειες διαβάσεις. Τα προτινόμενα έργα βελτίωσης, και θα σας πω ποια θα είναι, οδικής ασφάλειας, θα είναι αντίστοιχα με αυτά που έχουν εφαρμοστεί με επιτυχία στο δρόμο Πάτρα Πύργος. Εκεί ρίξαμε τον αθροιστικό αριθμό δυστυχημάτων από τα 55 σε μία πενταετία σε μόλις 2 σε μία διετία. Και τα 2 ήταν παραβίαση κόκ. Σύμφωνα με τον αρμόδιο υπουργό, στις άμεσες παρεμβάσεις περιλαμβάνονται οριζόντια διαγράμμιση, εύκαμπτα διαχωριστικά κολονάκια, φωτισμός κόμβων και τμήματων οδού, αναμόρφωση κατακόρυφη σήμανσης, αντιολισθηρή στρώση κυκλοφορίας, στη θέα ασφαλείας, κλαδοκοπές, φωτεινή σηματοδότηση κόμβων και αποκατάσταση καθιζήσεων οδοστρώματος. Το πλάνο των άμεσων εργασιών κατά μήκος του ΒΟΑΚ παρουσιάστηκε στη διάρκεια συζήτησης επίκαιρης ερώτησης που κατέθεσε η βουλευτής Ηρακλείου Ελένη Βατσίνα. Διότι είναι αδύρυτη ανάγκη μέχρι τότε να βρεθούν 2 λύσεις. Η πρώτη είναι μία λύση για την ασφάλεια των μετακινήσεων. Η δεύτερη είναι μία λύση για την εξελικτική πρόοδο των εργασιών. Είναι αυτονόητο ότι ζητάμε την πλήρη παράδοση του έργου, όμως ωστότε πρέπει να ληφθούν δραστικά μέτρα για να σταματήσουμε να θρηνούμε θύματα. Στο τμήμα Χανιά Κίσαμος, το οποίο πριν από περίπου 40 μέρες έχασαν τη ζωή τους τα 3 αγόρια στο πολύ νεκρό δυστύχημα στο ύψος της γέφυρας του Γαλατά, τίποτα δεν έχει ακόμα δρομολογηθεί. Σύμφωνα με τον Χρήστο Σταϊκούρα, έχουν εντοπιστεί τα επικίνδυνα σημεία και τα όποια έργα θα παρουσιαστούν αρχικά στις τοπικές κοινωνίες, καθώς η υλοποίησή τους απαιτεί, όπως είπε, τη συνεργασία και τη συνένεσή τους.